Σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής ναυπλίου Νεασκίου βρέθηκε ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, ξεσηκώνοντας το κοινό με τα τραγούδια του. Όλα για σένα απόψε μιλάνε. Όπου κι αν πάω με όποια και να με, στα μάτια της βλέπω εσένα ξανά. Να σε ξεχάσω δεν γίνεται κόσμο. Στον ουρανό μου ήσουν αστροπαιδιά. Νιώθω τόσο μόνος μες στην έννοια του κόσμου. Στην ένα μήνυμα μόνο μια λέξη της μοναξιάς μου να σπάσει σιωπή. Όση απουσία καρδιά πως να παίξει, πως να παλέψει με την προσμονή. Λύσα μια ορίζοντα σκόνη δρόμη. Ο μόνος δρόμος για μένα είσαι εσύ. Ποτέ δεν έλειωσες γιατί. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε απόψε. Να το πω τώρα, είμαι και με τριόφρονο. Το μαγαζί δεν χώρισε να πει όλος αυτός ο κόσμος και πέρασε λίγο ταλαιπωρία εδώ στην είσοδο. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήρθαν απόψε για να με ακούσουν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως είδαμε, Νίκο, ότι ο κόσμος ανταποκρινόταν σε όλα τα τραγούδια. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολλές φορές κατέβαζες το μικρόφωνο για να τραγουδήσει ο κόσμος μαζί σου. Αυτή είναι η χαρά μου. Αυτό θέλω. Να τραγουδάει ο κόσμος τα τραγούδια μου. Να αισθάνεται αυτό που αισθάνομαι κι εγώ. Τον παλμό που έχω εγώ να τον αισθάνεται και ο κόσμος. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου? Με έχει αλλάξει? Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή μου. Είμαι ο ίδιος που ήμουν και πριν. Απλά ο κόσμος αγαπάει τις δουλειές μου, αγαπάει τα τραγούδια μου και αυτός είναι ο σκοπός μου. Κάθε φορά που κάνω ένα καινούριο δίσκο, ακούω τουλάχιστον 100 τραγούδια. Μέσα από τα 100 τραγούδια επιλέγουμε 50 και μέσα από τα 50 αυτά που θα είναι μέσα στο δίσκο. Είναι δύσκολη επιλογή γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι στιχουργοί που μου έχουν φέρει ωραία τραγούδια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και νομίζω ότι οι επιλογές που έχω κάνει μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλές. Ελπίζω και στο μέλλον να κάνω το ίδιο. Δεν είσαι τάξη. Καθόν τετάξει. Και δίνεις φύλλα τελικά. Δεν είσαι τάξη. Να σε έχω προτάξει. Θα έπρεπε κανονικά. Να το τετάξει. Μα ένα πλυνιό μόνο στα μάτια σου τα μάτια. Είμαστε στο φινάλε του καλοκαιριού. Το φετινό καλοκαίρι πώς πέρασε? Πώς πέρασε ο Νίκος, τι έκανε? Εγώ δούλευα στο ΘΕΑ μέχρι μέσα Ιουλίου. Από τα μέσα Ιουλίου και μετά έκανα μία τουρνέ σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας και στον Άφλιο. Συμμετέχοντας είμαι και στον Άφλιο, μία από τις πόλεις που πήγα. Και πρέπει να πω ότι είχε πάρα πολύ ωραίο κοινό τον Άφλιο. Δηλαδή πολύ ανεβαστικό. Δηλαδή μου έφτιαξαν τόσο πολύ τη διάθεση που νομίζω ότι μετά δεν θα σταματήσω να τραγουδάω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνιστούσες στους νέους τραγουδιστές που δεν είναι τόσο γνωστοί, να πάρουν και αυτοί μέρος σε κάποιο reality, κάτι τέτοιο? Πρώτα απ' όλα να έχουν ταλέντο, αυτό είναι το βασικότερο, και χαρακτήρα. Ταλέντο και χαρακτήρα, και από εκεί και πέρα η Παναγία και ο Χριστός μαζί τους. Και έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε πίνη σου, σε κάθε σου λέξη. Στη στιγμή σου, πως είμαι μαζί σου και τώρα μονάχος μου ζω. Και έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου, σε κάθε σου λέξη. Είμαι πληγός, στη στιγμή σου, πως είμαι μαζί σου και τώρα μονάχος μου ζω. Τι θα κάνεις το χειμώνα, έχεις σχεδιάσει κάτι, έχεις κλείσει κάτι? Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν θέλω να το πω γιατί θέλω να είμαι σίγουρος για αυτό που θα γίνει. Γι' αυτό. Δισκογραφικά, θα κάνεις κάτι τώρα? Θα κάνουμε μέσα στο χειμώνα καινούργια τραγούδια, ήδη επιλέγουμε και μέσα στο χειμώνα ίσως να γίνει κάτι. Τι θα θέλεις να πεις στον κόσμο που μας βλέπει? Υγεία, ευτυχία, καλές διακοπές. Σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για όλα. Τι με κοιτάς? Είμαι αυτός που να θυμάσαι, που είχες πληθώς αγαπάς. Δεν με παντεύεις με κανένα, έτσι με έκανες εσύ. Είμαι κοιτάς, δεν κάνεις λάθος, ήμουν όλη σου ίσως.
κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις και μια ζωή σχαρείς. Σημάδια να μετράς